του εύχομαι τα καλύτερα και είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρει. Και μαζί θα τα καταφέρουμε. Να είσαι καλά. Με μια θερμή χειραψία και έναν αγκαλισμό, το Πασόκ γυρίζει και επίσημα σελίδα. Ο Βαγγέλης Βενιζέλος αναλαμβάνει πρόεδρος του κινήματος και ακούει τον Γιώργο Παπανδρέου να του πλέκει το εγκόμιο. Η προσφορά του Βαγγέλη του Βενιζέλου σε αυτή την φάση ήταν καθοριστική σημασία για την κυβέρνηση και τη χώρα και είμαι σίγουρος θα είναι καθοριστική και για το Πασόκ. Οι κύριοι Παπανδρέου και Βενιζέλος αγκαλιάστηκαν και φιλήθηκαν δύο φορές. Μία στην αρχή και μία στο τέλος της τελετής παράδοσης παραλαβής. Αυτή τη φορά γραβάτα φορούσε μόνο ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Ο στόχος μας είναι πολύ μεγάλος. Πρέπει να ξανασυντάξουμε τη χώρα μας. Γιατί πρέπει να προσφέρουμε στον πολίτη την βεβαιότητα ότι δεν θα ξαναυποστεί αυτά που υπέστη. Κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας βλέπω με χαμόγελο. Ναι. Νομίζω ότι δικαιούμαι θα. Παρακαλώ. Λίγο νωρίτερα ο νέος πρόεδρος του Πασόκ είχε επισκεφθεί τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, όπου μεταξύ άλλων μίλησε και για την εκλογική διαδικασία. Ποιος είναι τελικά ο αριθμός προσέλευσης? Φτάνουμε τις 240.000. Με τα δεδομένα της εποχής είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία. 240.000 άνθρωποι πήγαν να ψηφίσουν σύμφωνα με τον κύριο Βενιζέλο. Άραγε το Πασόκ ήταν σε θέση να υποστηρίξει την όλη διαδικασία. Μπορούσε κανείς να ψηφίσει πάνω από μία φορά? Υπήρχαν φάκελοι για τα ψηφοδέλτια? Για να πάρουμε απαντήσεις, ο ρεπόρτερ μας Λάμπρος Χαβέλλας έκανε αυτοψία. Όχι σε ένα, ούτε σε δύο. Μπήκε σε τρία εκλογικά κέντρα και διαπίστωσε από πρώτο χέρι πως το κίνημα δεν ήταν σε θέση να υποστηρίξει την εκλογική διαδικασία. Η αρχή έγινε στους αμπελόκηπους. Η ώρα είναι 10 παρατέταρτο και μόλις ψηφίσαμε για πρόεδρο του Πασόκ στο εκλογικό κέντρο που έχει στηθεί στην οδό Πανόρμου στους αμπελόκηπους. Για να δούμε, θα μπορέσουμε να διπλοψηφίσουμε? Σειρά έχει το εκλογικό κέντρο στο Νέο Ψυχικό. Φτάσαμε στο Νέο Ψυχικό. Μπαίνουμε μέσα, τους δείχνουμε την αστυνομική μας ταυτότητα και καταγράφουν τα στοιχεία μας. Πληρώνουμε τα 2 ευρώ, πλησιάζουμε στην κάλπη, μας δίνουν τα ψηφοδέλτια και όπως βλέπετε, μόλις ψηφίσαμε για δεύτερη φορά. Η ώρα είναι 10 και 20 και μόλις ψηφίσαμε για δεύτερη φορά πρόεδρο του Πασόκ στο εκλογικό κέντρο που έχει στηθεί στο Νέο Ψυχικό. Για να δούμε, μπορούμε να ψηφίσουμε και τρίτη φορά? Σειρά έχει ο Χολαργός. Να είμαστε λοιπόν και στο Χολαργό. Και εδώ η ίδια διαδικασία. Μπαίνουμε, τους δίνουμε τα στοιχεία μας, μας καταχωρούν στα αρχεία τους και φτάνουμε στην κάλπη. Φάκελος ούτε για δείγμα. Όποιος ψήφιζε έπαιρνε το ψηφοδέλτιο, το δίπλωνε και το έριχνε στην κάλπη. Όπως κάναμε και εμείς άλλωστε. Η ώρα είναι 10 παρά 5 και μόλις ψηφίσαμε για τρίτη φορά, χωρίς κανείς να μας παρεμποδίσει. Άρα, όπως αποδεικνύεται από το ρεπορτάζ, το Πασόκ δεν μπορούσε σε καμία περίπτωση να εξασφαλίσει το αδιάβλητο της διαδικασίας. Είδατε γιατί. Καταφέραμε να ψηφίσουμε σε τρία διαφορετικά κέντρα, κάτι που σημαίνει ότι όποιος ήθελε μπορούσε να ψηφίσει όσες φορές επιθυμούσε. Ενώ φάκελοι για ψηφοδέλτια δεν υπήρχαν παντού. Φυσικά, όλα αυτά λίγη σημασία είχαν για το αποτέλεσμα. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος ήταν ο μοναδικός υποψήφιος.